Το δρόμο για την νομιμοποίηση του λιμενίσκου του Πλατανιά ανοίγει η έγκριση τη μελέτη περιβαλλοντικών όρων από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτη. Όπω και άλλα μικρά λιμάνια των Χανίων, λειτουργούσε επί σειρά ετών με ένα ιδιότυπο καθεστώ, χωρί να είναι νόμιμο και άρα με σοβαρού περιορισμού τη χρήση του. Το 1985 το ελληνικό κράτο θεώρησε αναγκαίο να κατασκευάσει ένα λιμανάκι στον Πλατανιά. Ανέθεσε τη μελέτη στο Λιμενικό Ταμείο τη Εποχή. Έτσι, από τη στιγμή που το ίδιο το κράτο χρηματοδοτούσε το έργο, θεωρεί το νόμιμο όταν έγινε το λιμανάκι του Πλατανιά, ήταν άλλο το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπήρχαν τότε οι όρικοι προποθέσει που υπάρχουν σήμερα. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο του έπρεπε να καθοριστεί η χερσαία λιμενική ζώνη στο λιμανάκι του Πλατανιά, έπρεπε να εκδοθεί και η λεγόμενη περιβαλλοντική όρη. Η σχετική μελέτη παραδόθηκε από το Λιμενικό Ταμείο Χανίων το 2021 και χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια για να εγκριθεί. Ο πρόεδρο τη Λιμενική Επιτροπή, Δημήτρη Βηρυράκη, εξήγησε ότι πλέον το λιμανάκι του Πλατανιά εισέρχεται σε νέα εποχή, καθώ ανεμπόδιστα θα μπορούν να προχωρούν έργα και παρεμβάσει που μέχρι χθε ήταν αδύνατο. Ακόμη και η συντήρησή του σκόνταυτε στο γεγονό ότι δεν υπήρχαν εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Γι' αυτό και ο Δήμο Πλατανιά το προηγούμενο διάστημα έχει απελευθερώσει το μισό τμήμα του γηπέδου ποδοσφαίρου που υπήρχε εκεί. Το Ιωσία του μισό γήπεδο έχει απελευθερωθεί εδώ και αρκετό διάστημα, ακριβώ γιατί εντάσσεται στη χερσαία λιμενική ζώνη του λιμανακιού του Πλατανιά. Συγχρόνω ήταν και μια περιοχή στην οποία κακώ τότε παλιά η κοινότητα Πλατανιά με λεφτά του ελληνικού δημοσίου είχε φτιάξει γήπεδο εντό του Αιγαλού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με την έγκριση και χωροθέτηση τη χερσαία λιμενική ζώνη από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλία, το λιμανάκι του Πλατανιά θα είναι απολύτω νόμιμο και θα περάσει στη δικαιοδοσία του Λιμενικού Ταμείου.